πολλά πράγματα. Είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει τον πρωταθλητή. Είναι το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι, πιστεύω. Αναμφίβολα, μακράν. Αναμφίβολα. Να καλημερίσουμε λοιπόν τον Πασχάλη Δημητρίου και να τον ρωτήσουμε αυτό ακριβώς που είπε. Αν πιστεύει ότι αυτό το παιχνίδι κρίνει τον πρωταθλητή. Πασχάλη, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα, Πασχάλη. Είναι και ο Δημήτρης Οδέλιος μαζί μας. Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα. Πασχάλη, να πούμε αυτό που να ξεκινήσουμε από αυτό που είπε ο Δημήτρης. Δηλαδή, αν πιστεύεις ότι είναι το παιχνίδι της χρονιάς, αν πιστεύεις ότι είναι το παιχνίδι που βγάζει πρωταθλητή φέτος. Σίγουρα αυτό το παιχνίδι θα παίξει πολύ σπουδαίο ρόλο για την εξέλιξη του πρωταθλήματος και ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει το πρωτάθλημα στην φετινή περίοδο. Mm-hmm. Είναι ανάμεσα σε δύο ομάδες, στην Καλυθέα και στο Βογατσικό. Που είναι οι καλύτερες, πιστεύεις, ομάδες, δικαίως βρίσκονται εκεί. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα της Καλυθέας του Βουγατσικού, αλλά να μην αφήσουμε έξω και την ομάδα της Πολυκάρπης, ναι, η οποία και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής και θα είναι και η ευνοούμενη αυτή της αγωνιστικής, νομίζω, άμα θα έχει θετικό αποτέλεσμα. Ναι. Πιστεύω ότι θα παίξει πολύ σπουδαίο ρόλο ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο μετά για το ποιος θα πάει το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα, πιστεύεις, της δικής σου ομάδας, του Μέγα Αλέξανδρου Καλυθέας, Πασχάλη, που υπερτερεί για να πάρει αυτό το μάτς αύριο? Κοιτάξτε να δείτε, πλεονεκτήματα δεν θα πω ότι έχουμε σαν ομάδα ή όχι. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι τα παιδιά δουλεύουν όλο τον καιρό πάρα πολύ καλά. Το έχουν αποδείξει και μέσα στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή είμαστε εκεί που έπρεπε να ήμασταν, γιατί είχαμε βρεθεί και 4 βαθμούς πίσω από τους πρωτοπόρους. Καταφέραμε να έρθουμε στον πόντο και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλα κρίνονται από εμάς για το ποια θα είναι η εξέλιξη του πρωταθλήματος. Δεν περιμένουμε δηλαδή από τρίτους να πούμε ότι θα σκοντάψουν ή θα πάρουν κάποιο άλλο αποτέλεσμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να ξεφύγουμε στη βαθμολογία. Αυτή τη στιγμή είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κριθεί αποκλειστικά και μόνο από εμάς. Λένε επίσης ότι ο πρωταθλητής στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Καστοριάς βγαίνει αυτός που το θέλει πάρα πολύ. Θέλει πάρα πολύ να παίξει στην επόμενη κατηγορία. Η Καλυθέα έχει γνωρίσει αυτή την κατηγορία, έχει αγωνιστεί. Από την άλλη μεριά, το Βογατσικό είναι μια ομάδα που, εν πάση περιπτώσει, επανασυστήθηκε μετά από πολλά χρόνια και έχει αυτή την εντυπωσιακή πορεία, με πολύ μεγάλη δίψα επίσης και για την επόμενη κατηγορία. Το λένε οι άνθρωποι του Βογατσικού από την αρχή της χρονιάς. Παίζει ρόλο και ποιος το θέλει παραπάνω? Νομίζω ότι σπουδαίο ρόλο παίζει η οργάνωση που έχει κάθε ομάδα. Ναι. Από την διοίκηση μέχρι τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το σύλλογο. Νομίζω ότι το Βογατσικό έχει δείξει μια ανωδική και σταθερή πορεία τα τελευταία χρόνια. Έχουν δείξει ότι διψάνε και ότι θέλουν να προχωρήσουν και να ανεβούν σκαλοπάτια. Απ' την άλλη μεριά, η Καλυθέα είναι μια ομάδα η οποία δείχνει μια σταθερότητα τα τελευταία δεκαετία, να πούμε, με ανωδική πορεία συνέχεια. Σίγουρα πέρυσι είχε μια ατυχής χρονιά που δεν μπόρεσε να την κερδίσει και να παραμείνει στην κατηγορία. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα όλα θα είναι ανοιχτά. Τα αποτελέσματα όλα ανοιχτά. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο γνωρίζουμε ότι δεν παίζει ρόλο ποιος θα είναι ο καλύτερος, το ποιος θα κερδίσει, θα παίξουν πολλοί παράγοντες ρόλο. Μάλιστα. Δημήτρη, κάτι ήθελες να πεις, να ρωτήσεις? Ήθελα να ρωτήσω αυτό, ότι πού πιστεύει ότι μπορεί να κριθεί το παιχνίδι αυτό? Πού μπορεί, δηλαδή, τι μπορεί να κάνει την... Τη διαφορά. Τη διαφορά. Τη διαφορά θα την κάνει ποια άμα θα μπει πιο δυνατά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι δεν θα βγάλει άγχος και θα παίξει ελεύθερα το παιχνίδι της. Νομίζω ότι εμείς μέχρι σήμερα βρισκόμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Έχουμε αυτό που χρειάζεται. Το μόνο που απομένει είναι να το αποδείξουμε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία και στην Καλυθέα. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και αύριο νομίζω έχουμε και νέα ώρα, παιδιά, αν δεν κάνω λάθος. Αύριο έχει αλλάξει. Ναι, το παιχνίδι 3:30 από ό,τι γνωρίζω θα ξεκινήσει. Ωραία. Εγώ εύχομαι να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Νομίζω ότι οι ομάδες αξίζουν εκεί που βρίσκονται. Να έρθει ο κόσμος να το απολαύσει και να υπάρχουν συνέχεια τέτοια παιχνίδια και να δυναμώσουν όλες οι ομάδες, έτσι ώστε το πρωτάθλημα που υπάρχει στην ΕΠΣ Καστοριάς να αλλάξει λίγο τροπή και να γίνεται πολύ πιο δυνατό και εντυπωσιακό, όχι μόνο στην περιφέρειά μας, αλλά και πανελλαδικά. Μάλιστα. Ωραία. Πασχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Να δούμε ωραίο παιχνίδι αύριο. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Καλημέρα και εύχομαι και καλή επιτυχία στις ομάδες οι οποίες συμμετέχουν αύριο στο πρωτάθλημα και στην ομάδα του Βογατσικού και της Πολυκάρπης και γενικά σε όλες τις ομάδες της ΕΠΣ.
Έγινε Πασχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε καλή μέρα. Δημήτρη. Έλα, Χριστό. Να πούμε και το λέει και ο Πασχάλης για την Πολυκάρπη. Αν έρθει ισοπαλή αυτό το μάτς και κερδίσει η Πολυκάρπη το δικό της αγώνα. Θα τα δούμε τα σενάρια. Θα τα πω όλα αναλυτικά. Ο Πάνος τώρα προσπαθεί να επικοινωνήσει και με τον κύριο Εμμανουηλίδη, τον προπονητή. Ας δούμε αν μπορούμε λίγο να επικοινωνήσουμε. Της Ομόνιας Βογατσικού. Να βρούμε και τον κύριο Εμμανουηλίδη λοιπόν. Εμείς ας πούμε λίγο έτσι τα σενάρια. Ναι. Σε περίπτωση νίκης της Καλλιθέας, ναι, η ομάδα του Μέγα Αλέξανδρου θα περάσει μόνη. Πρώτη. Την πρώτη θέση, με αβαντάζ με δύο βαθμών. Ναι. Και πλέον θα είναι στο δικό της χέρι για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Έχοντας βέβαια μπροστά της δύσκολα παιχνίδια, με Πολυκάρπη εκτός έδρας και Παναργιακό εντός έδρας, ενώ το υπόλοιπο πρόγραμμα έχει τον Γράμμο Μαυροχωρίου εκτός έδρας, τον ΑΟ Κάστρο εκτός έδρας, την ΑΕ Γραμμο Χωρίων εντός έδρας και τέλος τον Ταϊλάκη εκτός έδρας. Ναι. Τώρα, από την άλλη, αν η Ομόνια Βογατσικού φύγει το Σάββατο από το Δάκη Καστοριάς με το διπλό, ναι, ουσιαστικά θα είναι, αν όχι και με τα δύο πόδια, με το 1,5 πόδι πρωταθλητές, καθώς θα έχουν αυξήσει τη διαφορά τους από την Καλλιθέα στους 4 βαθμούς. Είναι μια διαφορά ασφαλείας. Είναι μια καλή διαφορά. Ναι. Δεν ναι. είναι ότι έχουν κριθεί όλα, υπάρχουν βέβαια παιχνίδια. Απλά θεωρητικά πάντα έχει λίγο πιο εύκολο πρόγραμμα από την Μέγα Αλέξανδρο. Και αν έρθει ισοπαλία και κερδίσει Πολυκάρπη, τι γίνεται? Θα σου πω αμέσως. Να δούμε λίγο και το πρόγραμμα τη. Πριν το πούμε, έχουμε τον κύριο. Μισό λεπτό. Ναι. Έχουμε τον κύριο Εμμανουηλίδη μαζί μας. Mm-hmm. Κύριε Εμμανουηλίδη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Νίκο. Είναι και ο Δημήτρης Οδέλιος εδώ. Οι δύο προπονητές λίγο πριν το ντέρμπι αναλύουν έτσι τις σκέψεις τους και τα πλάνα τους για αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Να ρωτήσουμε αυτό που είπαμε και στον κύριο Δημητρίου νωρίτερα. Αν πιστεύετε ότι είναι το παιχνίδι της χρονιάς, το παιχνίδι που βγάζει πρωταθλητή φέτος? Καταρχήν να πω καλημέρα σε εσάς, σε όλους σας, στο ακροατές σας, σε όσους μας ακούνε. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερα καθοριστικό, με ίσως την πιο βαρύνουσα σημασία από όλα τα υπόλοιπα. Σίγουρα όποιος πάρει το αποτέλεσμα που επιθυμεί θα έχει ένα μεγάλο αβαντάζ για τη συνέχεια. Ναι. Αν το πάρει η ομάδα σας, κύριε Μανουλίδη, είναι 4 βαθμοί. Είναι μια διαφορά ασφαλείας. Νομίζω ότι άμα η ομάδα μου κερδίσει το παιχνίδι, σαφώς και θα έχει τον πρώτο λόγο για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ναι. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τα υπόλοιπα παιχνίδια που απομένουν. Αλλά νομίζω με 4 βαθμούς διαφορά θα μιλάμε περί αυτοκτονίας για να χάσουμε τις 4. Την πρώτη, αλλά ξαναλέω, ποδόσφαιρο είναι, μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να στραβοπατήσεις άμα δεν είσαι σοβαρός. Είναι και παιχνίδια, αυτό που λέμε πάντα, είναι ποιος το θέλει. Και κυρίως στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι και ποιος θέλει πάρα πολύ και την άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Το Βογατσικό πραγματικά διψάει. Που το ζεις τόσο καιρό από κοντά, θέλω να μου πεις πόσο πραγματικά πιστεύεις ότι το Βογατσικό θέλει από την πρώτη ώρα, έχει βάλει στόχο την άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Όχι, εγώ θα διαφωνήσω. Δεν βάλαμε στόχο από την πρώτη στιγμή άνοδο στην κατηγορία. Εμείς στόχο βάλαμε να... Εννοείς οι παίκτες ή ο προπονητής? Γιατί αν μιλήσεις με κόσμο από το Βογατσικό, το είχε πάντα στο μυαλό, έτσι. Ο κόσμος καλά κάνει, πάρα ενθουσιάζεται. Και όχι μόνο αυτό, έχουν προχωρήσει και σε βήματα πάρα πολύ. Τα ξέρεις εξάλλου, ψάχνουν χορηγούς και για την Τρίτη Εθνική, ψάχνουν γνωστούς Βογατσιώτες και εκτός νομού. Βέβαια. Συγγνώμη, αυτά δεν είναι τις παρούσεις. Αυτά όλα νομίζω θα δρομολογηθούν. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι τουλάχιστον πάνε, ο στόχος είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το πρωτάθλημα. Ναι. Για να δούμε. Εγώ αυτό δεν άκουσα τίποτα, Δημήτρη. Ότι στόχος κυρίως είναι το πρωτάθλημα. Ότι κυρίως είναι το πρωτάθλημα και μετά το μυαλό θα πάει αν έρθει και η άνοδος. Κοιτάξτε, εμείς όταν ξεκινήσαμε τη χρονιά, ουσιαστικά για όσο διάστημα είμαι εγώ στην ομάδα και μπορώ να μιλήσω για αυτό το διάστημα, σαν στόχος είναι μέρα με την ημέρα να βελτιωνόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε καταφέρει να βελτιωθούμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε βήματα μπροστά σε θέματα οργάνωσης. Σε θέματα πάνω απ' όλα συμπεριφοράς. Προσπαθούμε κάθε μέρα, δουλεύουμε και οι πρωτοσφαιριστές και οι προπονητές και η διοίκηση κυρίως, το να κάνουμε βήματα προόδου σε
σε όλους τους τομείς που ανέφερα. Ήδη με αυτό το κομμάτι είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι. Έχουμε κερδίσει τον σεβασμό όλων των ομάδων, πιστεύω, στην κατηγορία. Κάτι που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Από αυτή την άποψη και μόνο είμαστε ήδη επιτυχημένοι. Τώρα, αν στην πορεία μπορέσουμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα, καλώς να έρθει. Αν δεν το πάρουμε, θα είμαστε ήδη χαρούμενοι με όσα έχουμε πετύχει. Ναι. Εδώ να ορίστε, έρχεται μήνυμα τώρα. Αν η Ομόνια παίξει την τρίτη εθνική, σε ποιο γήπεδο θα παίζει? Ορίστε μήνυμα. Αυτό εντάξει, νομίζω ότι είναι για πιο μετά. Αυτό είναι για πιο μετά, δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση αν θα μπορεί να παίξει στο γήπεδο Βογατσικού ή αν θα μετακινηθεί. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι. Είναι όμως ένα δείγμα αυτή η ερώτηση το πόσο θέλουν αυτή την πρωτιά στο Βογατσικό. Αυτό θέλουμε να καταδείξουμε. Ναι, θα το δεχτώ. Αλλά φτάνουν μέχρι και σε ποιο γήπεδο θα παίξουμε, καταλάβατε, γι' αυτό το λέω. Εμείς θα κοιτάξουμε στο παιχνίδι το αυριανό, γιατί αυτό και θέλω να επικεντρωθώ. Είναι και εκτός έδρας μάτς, να υπενθυμίσω. Το μυαλό κανενός πρέπει να πατάνε στη γη. Ναι. Πρέπει να πατάνε γερά στα πόδια μας. Εμείς έχουμε ένα σοβαρό παιχνίδι αύριο. Θα κοιτάξουμε να το διεκδικήσουμε. Θα κοιτάξουμε να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Να παρουσιαστούμε έτοιμοι, δουλεύουμε για αυτό το παιχνίδι. Γνωρίζουμε βέβαια ότι έχουμε έναν μπροστά αντίπαλό μας, μια πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα που είναι οργανωμένη σε πολλούς τομείς. Και διαθέτει αρκετά χρόνια τώρα. Έχει μια πολλά χρόνια εμπειρία. Έχει έντρους ποδοσφαιριστές. Έχουν παίξει γάμα εθνική. Έχει έναν πολύ καλό προπονητή, τον φίλο μου τον Πασκάλη τον Δημητρίου. Έχει μια διοίκηση που είναι κοντά στην ομάδα. Έχει πολλά αυτή η ομάδα. Και εμείς αυτή τη στιγμή, παρόλο ενώ είμαστε μπροστά στην πρώτη θέση, αναγνωρίζουμε ότι το φαβορί είναι η Καλλιθέα, δεν είμαστε εμείς. Φαβορί είναι η Καλλιθέα. Βεβαίως. Αυτό το λες και το πιστεύεις, Νίκο, το λες για να αποφορτίσεις τους παίκτες εν όψη του μάτς? Οι παίκτες μου είναι αποφορτισμένοι. Οι παίκτες μου θα μπουν αύριο, θέλω να πιστεύω, με σκοπό να κάνουν αυτά που δουλεύουμε όλη τη χρονιά. Άλιστα. Αν μπορέσουμε να τα κάνουμε και έχουμε και μια σύμμαχο την τύχη και κάποιες λεπτομέρειες θα αποφύγουμε κάποια λάθη, νομίζω θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Άλιστα. Αγωνιστικά υπάρχει κάποιο θέμα ή όχι? Γιατί έχουμε και 10 μέρες τώρα να παίξουμε μπαλίτσα μετά με τις απόκριες και τα λοιπά. Ναι, αυτό δεν ξέρω. Θα φανεί στο γήπεδο αν θα μας επηρεάσει. Νομίζω πως όχι. Όλη την εβδομάδα και την προηγούμενη δουλέψαμε αρκετά καλά. Είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Θα αντιμετωπίζουμε το παιχνίδι με την δέουσα σοβαρότητα, χωρίς κανένα φόβο. Από εκεί και πέρα, παιχνίδι είναι. Θα κοιτάξουμε να το ευχαριστηθούμε πρώτα απ' όλα εμείς, σαν ομάδα. Από εκεί και πέρα ο κόσμος. Θέλω να ξαναγίνει ένα καλό παιχνίδι, να μην έχουμε τίποτα απρόοπτα. Και από εκεί και πέρα, όποιος είναι καλύτερος, όποιος είναι και λίγο πιο τυχερός σε κάποιες λεπτομέρειες, εκείνος θα κερδίσει. Σίγουρα θα υπάρχει και η μάχη της κερκίδας, γιατί μαθαίνουμε ότι έρχεται πολλοί κόσμος από το Βογατσικό για αυτό το παιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνω ότι η κερκίδα θα έχει παλμό. Αυτό, ναι, αυτό μπορώ να το βεβαιώσω. Ξέρω ότι υπάρχει ένα φυσικό στο χωριό και όλοι αυτό το παιχνίδι το περιμένουν. Πώς και πώς. Με ανυπομονησία, ναι. Ωραία. Δημήτρη, έχουμε κάτι άλλο να ρωτήσει τον Νίκο? Μόνο αυτό. Μόνο το και αυτός που πιστεύει ότι μπορεί να κριθεί το παιχνίδι. Ποια θα είναι η λεπτομέρεια, δηλαδή. Η δύναμη του Βογατσικού που μπορεί να πάρει αυτό το παιχνίδι. Για να δούμε. Νίκο. Εγώ πιστεύω ότι είναι δύο ομάδες που κάθε μια έχει τα δυνατά της σημεία. Φυσικά έχει κάποιες αδυναμίες που τις γνωρίζει ο αντίπαλος. Εμείς θα κοιτάξουμε να αναδείξουμε τα δυνατά μας σημεία, να καλύψουμε όποιες τυχόν αδυναμίες έχουμε. Και θέλω, προσωπική μου άποψη είναι ότι το παιχνίδι θα κριθεί σε λεπτομέρειες, σε μια φάση. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι δύο ομάδες σχεδόν εισάξιες, με πολύ καλά στοιχεία και η μια ομάδα και η άλλη. Μας γνωρίζουν, τους γνωρίζουμε. Πιστεύω θα γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Σε ευχαριστηθεί ο κόσμος. Και από εκεί και πέρα δεν μπορώ να αποκαλύψω κάτι παραπάνω για δυνατά και δυνατά σημεία. Ωραία. Ωραία, ναι. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Και καλό αγώνα. Πολύ. Είμαι σίγουρος ότι. Ναι. Θα θέλω να βεβαιώσω την αδειά μου ότι θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι. Σε αθλητικά πλαίσια, ο κόσμος που θα έρθει, εύχομαι να είναι πολύ και να το ευχαριστηθεί. Και όποια ομάδα καταφέρει τελικά κερδίσει ή πάρει την άνοδο, θα έχει τις ευχές μας όλων. Για να, και όχι μόνο για μια πορεία στην Τρίτη Εθνική, να,
έχουμε κάποια στιγμή μια ομάδα μας πραγματικά να παραμείνει στην κατηγορία. Έτσι, το χρειάζεται το Καστοριανό ποδόσφαιρο. Ναι, χάθηκε μια ευκαιρία πέρσι με την ομάδα της Καλλιθέας που ήταν μια πολύ δυνατή ομάδα. Ελπίζω η Μεσοποταμία φέτος δίνει το πάλεψε, όσο μπορούσε. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή μια ομάδα που θα βγει θα μπορέσει να δυναμώσει αρκετά για να βοηθήσει το Καστοριανό ποδόσφαιρο, τους Καστοριανούς ποδοσφαιριστές να έχουν μια αξιοπρεπέστατη πορεία στην κατηγορία. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, Νίκο. Ναι. Θεωρείς ότι το Καστοριανό ποδόσφαιρο μπορεί να υποστηρίξει μια ομάδα στην ΓΑΜΑ Εθνική, που να μπορεί όμως μια ομάδα να καθιερωθεί στη ΓΑΜΑ Εθνική? Εννοείς μόνο με Καστοριανούς παίκτες, Δημήτρη? Με Καστοριανούς παίκτες, κατά βάση τουλάχιστον. Ναι, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει έλλειμμα ποιότητας. Υπάρχει, νομίζω, κάποια λάθη στο θέμα της δουλειάς και της αξιοποίησης των ποδοσφαιριστών αυτών. Mm-hmm. Και ίσως και λίγο βιαστικές επιλογές ή έλλειψη υπομονής στο να δουλέψουμε σωστά, να ασχοληθούμε με κάποιους ποδοσφαιριστές. Το λέω από τη μεριά του προπονητή. Βλέπω ότι υπάρχουν παιδιά με δυνατότητες που δεν τους έχει δοθεί η ευκαιρία να παίρνουν πιο ψηλά ή δεν δουλευτήκαν σωστά, δεν αξιοποιήθηκαν σωστά. Εγώ πιστεύω ότι το Καστοριανό ποδόσφαιρο έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν να στηρίξουν μια ομάδα. Αρκεί αυτή να δυναμώσει και να μπορέσει να πάρει τα παιδιά αυτά που να στελεχώσουν τις τάξεις. Ωραία. Πολύ ωραία. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία, καλό αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο.